Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μέγαρο της Θαλάσσης Κράτος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος Νικόλαος Τσούνης, εκφώνησε ομιλία παρουσία των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών της πρωτεύουσας του νομού Εύρου. Όντως ήταν δική μου η επιλογή η Αλεξανδρούπολη. Και γιατί έγινε αυτή η επιλογή? Μνήμες. Μικρός αξιωματικός, όπως σας είπα το μεσημέρι, όταν υπηρετούσα στα πλοία και είχα περάσει από τον τόπο σας, βλέποντας το φρόνημα του λαού της Αλεξανδρούπολης, θεώρησα ότι αν πρέπει να επιλέξουμε μια πόλη, πρέπει να είναι η Αλεξανδρούπολη. Για το φρόνημα των κατοίκων της. Καθημερινά επιβεβαιώνεται ότι η θάλασσα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο και το συνδετικό κρίκο για τη συνοχή των χιλιάδων μιλίων της ακτογραμμής μας, καθώς και των 6 και πλέον χιλιάδων νήσων και βραχονισίδων των ελληνικών θαλασσών, όπου επί αιώνες ζει, αναπτύσσεται και προοδεύει το έθνος μας. Αποτελεί επιπλέον στρατηγικό βάθος της χώρας μας, μέσω του οποίου αντλεί το απαραίτητο οξυγόνο για την επιβίωσή του ο λαός μας. Καθίσταται επομένως κρυστάλλινα διαυγές ότι οι ελληνικές θάλασσες και πρωτίστως το Αιγαίο αποτελούν το ζωτικό χώρο από γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, γεωοικονομικής, γεωπολιτισμικής και γεωιστορικής άποψης όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού. Κυρίες και κύριοι, η αστάθεια και η πολυπλοκότητα του γεωπολιτικού μας περιβάλλοντος χαρακτηρίζει την εποχή που ζούμε. Σήμερα η παγκόσμια δύναμη διαχέεται περαιτέρω σε ένα αριθμό κρατικών και μη δρόντων, οι οποίοι επιχειρούν να διαδραματίσουν ένα κρίσιμο ρόλο και να διαμορφώσουν τις εξελίξεις και τις αποφάσεις σε θέματα πολιτικά, κυριαρχικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν κομμάτι της άσκησης καταιγής 2017 που πραγματοποιήθηκε από 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου στην περιοχή του Αιγαίου, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των μονάδων του πολεμικού ναυτικού που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Το αντίπαλον και ελεύθερον καθίσταται, αναφέρει ο Θουκυδίδης, καταδεικνύοντας ότι η αποτροπή διασφαλίζει την ελευθερία. Η ρεαλιστική εκπαίδευση, της οποίας η συμβολή υπήρξε καθοριστική στην επιτυχή αντιμετώπιση πολυπληθέστερων αντιπάλων κατά το παρελθόν, αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες της ισχύως του ναυτικού μας. Ως φυσική απόρρεια τόσο της ψηλής ετοιμότητας όσο και της ψηλής μαχητικής ικανότητας, μέσω της σκληρής εκπαίδευσης των στελεχών μας, έρχεται η διεθνής καταξίωση του πολεμικού ναυτικού μας. Η αναγνώριση και η εκτίμηση που απολαμβάνει το πολεμικό ναυτικό στους κόλπους της διεθνούς στρατιωτικής κοινότητας, από φίλους και μη, έχει ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις που άπτονται θεμάτων ενάσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Το αξιόμαχο του στόλου αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος στη στρατηγική σκακέρα που περικλεί το διεθνές περιβάλλον άμυνας και ασφαλείας, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να διαδραματίσει αναβαθμισμένο ρόλο τόσο στην Ανατολική όσο και στην Κεντρική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο της άσκησης, πλοία του πολεμικού ναυτικού κατέπλευσαν σε λιμένες του κεντρικού και βορείου Αιγαίου πελάγους και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που ήταν η κεντρική πόλη των εκδηλώσεων. Στην εκδήλωση μίλησε και ο δήμαρχος της πρωτεύουσας του νομού Εύρου, Βαγγέλης Λαμπάκης. Κάποιοι λένε πώς ζείτε εκεί στον Εύρο, όσοι δεν έχουν δει τον Εύρο, και ιδιαίτερα την Αλεξανδρούπολη, γιατί εγώ είμαι δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, δεν ξέρουν τι σημαίνει Εύρος. Και μας εκτείρουν και μας υπούνται οι δυστυχισμένοι ακρίτες εκεί που κρατάνε τις θερμοπύλες. Μα έχει δει καμιά πόλη όλα αυτά εδώ, τα αστέρια μαζί μαζεμένα, όπως η Αλεξανδρούπολη? Έχει δει αντιστρατήγους μαζί, υποστρατήγους? Έχει δει τόσους πολλούς ενωμένους, όπλα, ναυτικό, στρατό ξηράς, αεροπορία? Δεν νομίζω. Γιατί η Αλεξανδρούπολη, γιατί ο Εύρος είναι ένας τόπος ευλογημένος, με προοπτικές, με δυναμική, ένα σημείο γεωστρατηγικό, ζηλευτό. Σκοπός της άσκησης, με αφορμή την οποία βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, είναι η ανάδειξη και η ενίσχυση των άρρηκτων δεσμών του ελληνικού λαού με τη θάλασσα και το πολεμικό ναυτικό, με την παράλληλη προβολή της ναυτικής παράδοσης και ιστορίας της Ελλάδας. Η άβρα του ένδοξου παρελθόντος και το δυναμικό παρόν, το οποίο στηρίζεται στο υψηλό ηθικό των στελεχών μας, συνιστά εγγύηση για το μέλλον. Ηθικό το οποίο πηγάζει μεταξύ άλλων και από το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό είναι το μοναδικό ναυτικό στον κόσμο που δεν έχει υποστείλει ποτέ τη σημαία του. Ο στόλος, ως κληρονόμος της ένδοξης ναυτικής μας ιστορίας, αποτελεί με την ισχυρή παρουσία του το φύλακα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τον υπερασπιστή των εθνικών μας συμφερόντων.